Την πρόθεση να χαρτογραφηθούν συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη που θα οριστούν ως προστατευόμενα και στα οποία το καθεστώς προστασίας θα επιβάλλει συγκεκριμένες χρήσεις, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης που μετά την υπόθεση του Παλίγκρεμου και τις αντιδράσεις που προέκυψαν για την τουριστική επένδυση, στόχος είναι να γίνουν μελέτες για προστατευόμενα τοπία του νησιού, προκειμένου να γνωρίζουν οι φορείς τι μπορούν να κάνουν στις περιοχές αυτές. Να καταγραφούν, να μελετηθούν, εάν πρέπει να τα προστατεύσουμε, με ποιο καθεστώς να τα προστατεύσουμε, για να μην φτάνουμε στο σημείο εκ των υστέρων να θεραπεύουμε δράσεις νόμιμες, όπως τον Παλίγκρεμνο, γιατί δεν προβλέφθηκε σε κανένα σχέδιο, είτε ΣΧΟΑΠ, είτε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, το καθεστώς προστασίας ορισμένων περιοχών που χρήζουν πράγματι προστασίας, ανάδειξης. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, δήμοι και φορείς ήδη έχουν λάβει την ενημέρωση και στόχος είναι να εκφράσουν άποψη για συγκεκριμένες περιοχές και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να μελετηθούν μικρές ζώνες σε ό,τι αφορά το καθεστώς προστασίας, προκειμένου να μην υπάρχουν πιθανές αγγυλώσεις για μελλοντικές επενδύσεις και την ίδια ώρα να προστατεύονται σημεία για τα οποία δεν υπάρχει άλλη πρόβλεψη. Είναι εκτός natura, που δεν υπάρχει καθεστώς προστασίας. Εμείς πάμε λοιπόν να καθιερώσουμε σε ορισμένες περιοχές ιδιαίτερο φυσικού κάλους ή όχι, και όχι μόνο φυσικού κάλους αλλά γεωλογικό τοπίο, προστατευόμενη περιοχή που έχει να κάνει με την ορνιθοπανίδα, περιοχές διάφορες. Ερχόμαστε λοιπόν να τις βάλουμε σε ένα καθεστώς για να ξέρουμε ότι εκεί μπορούμε να κάνουμε αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο. Όπως ανέφερε ο κύριος Ξυλούρης, για τη διαδικασία χαρακτηρισμού των προστατευομένων τοπίων και φυσικών σχηματισμών πρέπει να συνταχθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Και όταν αυτά δεν εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας της βιοπικιλότητας και εθνικά πάρκα, γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της οικίας περιφέρειας, ενώ με την ίδια απόφαση είναι δυνατή η επιβολή όρων και περιορισμών στις δραστηριότητες που ασκούνται εντός των περιοχών αυτών. Να περάσει στον κόσμο το μήνυμα ότι υπάρχουν περιοχές που θα πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί το περιβάλλον είναι ο χώρος που ζούμε. Και αυτό πουλάμε, αν θέλετε, και στον τουρισμό. Αυτό είναι το μέλλον μας, το παρόν μας και το μέλλον μας.